Για πάμε και στο πρωινό του Αντένα Γεώργιος Λιάγκας και να δούμε το απόσπασμα που δεν έπαιξε στη Σούπερ Κατερίνα με όσα αναφέρε ο Λαζόπουλος για αυτήν την μπάρκα και τον πρώην της. Το έπαιξε ο Λιάγκας. Πάμε να δούμε τι είπε και τι σχολίασε. Για ένα θέμα το οποίο δεν περιμέναμε, η αλήθεια είναι, να το σχολιάσει ο Αλέξης Λαζόπουλος, και αναφέρομαι σε όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει με την Δανάη Μπάρκα και τον Φίλιππο Τσαγκρίδη, αλλά και το ρόλο της Κατερίνας Καινούριου μέσα σε όλο αυτό. Η Κατερίνα Καινούριου χώρισε πριν ένα χρόνο. Αυτό το θέμα ο Λάκης. Ναι, η Κατερίνα Καινούριου χώρισε πριν ένα χρόνο, αλλά ο άντρας αυτός είναι κτήμα της φαντασίας της, λέει ο Λάκης Λαζόπουλος, ενώ αναφέρει ότι δεν είναι ερωτικό το θέμα, αλλά υστεροεγωιστικό. Παίρνει θέση δηλαδή. Βεβαίως, με τον τρόπο του πάντα, με τον καυστικό του λόγο, ενώ αναφέρθηκε και στο Στέφανο Κασελάκη που έβγαλε τον υπηαγωγείο του ΣΥΡΙΖΑ στην παιδική χαρά, όπως λέει ο Λάκης Λαζόπουλος, ενώ λέει ότι ο νέος ύμνος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι τα παπάκια στη σειρά. Να δούμε τι ακριβώς είπε. Παιδιά, τελειώνουν οι άντρες. Τι τελειώνουν, τελειώσαν, πρέπει να λύσουμε το δημογραφικό. Δεν ξέρω τι έγινε. Από τους γάμους των ομοφύλων, δεν μπορούμε να βρούμε δύο άντρες, παιδιά, δύο ξεχωριστούς άντρες για δύο διαφορετικές παρουσιάστρες. Πρέπει με έναν άντρα αυτές να κάνουν τη δουλειά τους. Θα δανείζει η μία τον άντρα στην άλλη. Δεν όλο το σκεφτείτε. Δηλαδή, τώρα βέβαια ο συγκεκριμένος άντρας είναι και εφοπλιστής. Θυμάστε που είχε έναν Φίλιππο καινούριο παλιά πριν ένα χρόνο. Χωρίσαν πριν ένα χρόνο, αλλά αυτός όμως είναι, πώς να το πω, ιονή κτήμα της φαντασίας της καινούριου. Και επειδή τον είχε γνωρίσει αυτή στην Δανάη Μπάρκα, αυτός πήρε πρωτοβουλία και έκανε μεταβίβαση των συναισθημάτων του που είχε για την καινούριου στην πιο καινούρια, τη Δανάη. Τώρα μαθάνε τα φτερά τους τα πρωινά. Γίνεται χαμός. Έχουν ξεμολυθεί. Φεύγουν γκλίτερ. Τα στρας φεύγουν. Τώρα, όσο ανώτερος άνθρωπος και να είσαι, αν ήσουν στη θέση της καινούριου, θα έτσουζε. Έτσι, μη λέμε ότι θέλουμε να γνωρίσεις τώρα τον πρώην σου σε μια φίλη σου και μετά από λίγο καιρό να μάθεις ότι τα έχουνε. Εντάξει, όσο ανώτερος και να είσαι, ενοχλεί. Έχει αναστατωθεί η καινούριου. Δεν μπορεί να το πιστεύεις, δεν μπορεί να το χωνέψει, δεν το χωράει. Ο νους της, ο μεγάλος, ο μικρός, ο νους της, αυτός που είναι, ο νους που έχει. Δεν είναι ερωτικό το θέμα, το καταλαβαίνετε, έτσι. Είναι ιστερικό, εγωιστικό να το πω. Ψάχνουν αφορμή, είναι πιωστούν από τα μαλλιά του. Αυτός ο Φίλιππος, τέλος πάντων, δεν μπορεί να αποφασίσει μόνος του, δεν του επιτρέπεται τι θέλει και τι δεν θέλει. Τι είναι, ή επειδή είστε παρουσιάστες εσείς εκ των πρώτων λόγων και αυτός πρέπει να κάνει αυτά το που θέλετε εσείς. Ακούτε μόνο τον Αυσιά, ο οποίος αφού προσέφερε τις υπηρεσίες του στο σύστημα, αναβαθμίζεται και θα πάει τώρα στην Ευρωβουλή να κάνει αυτό που έκανε στο Sky. Ψηφίστε τους. Μην ξεχάσετε τις ευρωεκλογές που έρχονται, έτσι, να στηρίξετε Νέα Δημοκρατία και Αυτιάς. Έτσι, Τουρ Κανάλ. Και βουλευτές και ευρωβουλευτές, αντί να ψάξετε να βρείτε φωνές που να είναι αληθινές. Μπορεί να σου γίνει το σπίτι, μπορεί να σου γίνει το δάσος και μετά να σου δίνω 800 ευρώ για να μαζεύεις τα καμένα και να σε προσλαμβάνουν ως υπάλληλο του κράτους και εσύ να ξεχνάς. Ο Μητσοτάκης ξέρει πάρα πολύ καλά τον Έλληνα. Τον έχει μελετήσει, τον λερωμένο του χαρακτήρα, τον ξέρει. Βγάζει από μέσα μας το χειρότερο εαυτό μας. Που ήρθε ο αντίστοιχος Κασελάκης και τους έβγαλε όλους. Και αυτό στην παιδική χαρά, τον υπηαγωγείο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου κάθε μέρα παρακολουθούμε να σφάζονται τα νήπια χωρίς σιρόδι, από μόνα τους, ενώ αυτός θα είναι σε λίγο ο νέος ύμνος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νέος ύμνος του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι. Είδατε τι παίξανε από το podcast του Λαζόπουλου. Από όλα αυτά, ο Λιάγκας και η παρέα του ασχοληθήκανε με την καινούργια και την Μπάρκα. Πάμε να δούμε τι σχολιάσανε. Λοιπόν, Βαγγέλη, θέλω να ακούσω σένα πρώτα. Ωραία, θα μ' ακούσεις. Και επειδή είναι γραμμένα αυτά, σημαίνει ότι τα έχει σκεφτεί, δεν είναι ότι του έφυγε έτσι, κάτι. Τα διαβάζει από μέσα. Συγκεκριμένα δεν είναι αυτά τα οποία είναι στη σκέψη του. Θεωρώ ότι κάνει μια πολύ μεγάλη αδικία, γιατί εμπλέκει τρεις ανθρώπους, οι δύο εκ των οποίων δεν έχουν δώσει το δικαίωμα να εμπλακούν. Δεν έχουν κάνει δημόσιες δηλώσεις, δεν έχουν πει τίποτα. Η τρίτη. Μιλάει για την κυρία Καινούργιο και την κυρία Μπάρκα. Η κυρία τώρα, Καινούργιο από μόνη της έχει ασχοληθεί με το θέμα. Αλλά από τη στιγμή που βάζεις ιστορίες και μάλιστα ερωτικού περιεχομένου που δεν είναι στη δημόσια σφαίρα και τις βάζεις και τις κριτικάρεις, δεν είναι χιούμορ, είναι κουτσομπολιό.
Μα εσείς οι ίδιοι τις προάλλες παίζατε το φιλί της Μπάρκα. Εσείς οι ίδιοι δεν το παίζατε. Να παίξω το βίντεο. Δηλαδή, δεν νομίζω είναι μόνο ότι όνομα της άκυρας, Βαγγέλη, είναι... δεν είναι μόνο κουτσομπολιό. Είναι... Δεν τον τιμά, πιστεύω, τον κύριο Λαζόπουλο να λέει ότι δανείζει μία παρουσιάστρια τον άντρα στην άλλη. Δεν τον τιμά να λέει ότι πρέπει με έναν άντρα δύο παρουσιάστρες να κάνουν τη δουλειά τους και να αναρωτιέται. Με συγχωρείτε, εσείς εκεί στην εκπομπή τι κάνετε? Κουτσομπολιό δεν κάνετε? Τώρα θα μου πείτε κι εσείς στα σχόλια, εγώ τι κάνω? Εγώ ασκώ κριτική, σχολιασμό. Πάντα με το μανδύα της σάτυρας. Τι θα γινόταν αν κάποιος από εμάς χρησιμοποιούσε αυτές τις εκφράσεις για να σχολιάσει αυτό το συμβάν? Είναι κανονικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δώσει το περιθώριο να ασχοληθούμε με τη ζωή τους εμείς. Δεν έχουν βγει μπροστά και να πούνε κάτι που και πάλι θα έπρεπε με διακριτικό τρόπο να το χειριστείς. Εδώ είναι ότι έχουμε πάρει μια ιστορία που την έχουμε ακούσει μονομερώς και το κάνουμε μια τοποθέτηση που αδικεί και τους δύο εμπλεκόμενους που δεν έχουν δώσει δικαίωμα και κυρίως, όχι κυρίως, και αδικεί και τον ίδιο το Λάκη. Δηλαδή νομίζω ότι γίνεται σαν σελίδα από αυτές που βλέπουμε σε περιοδικά κουτσομπολίστικα. Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Ο Λάκης Λαζόπουλος. Περιμένω. Να σου πω τη γνώμη μου. Κάτσε να μιλήσει και τα αφεντικό τώρα, να ακούσουμε έτσι. Προσοχή όλοι. Θα την πω, μη φοβάστε, πάντα τη λέω. Ο Λάκης Λαζόπουλος πάντα το ίδιο έκανε. Αυτός είναι ο Λάκης Λαζόπουλος. Δεν έχει αλλάξει. Ο Λάκης Λαζόπουλος ακόμα και στις περιόδους της απόλυτης παντοκρατορίας του, όταν τα δικά του προϊόντα τηλεοπτικά, το Αλτσαντήρι, έκανε 40 και 50%, τότε που ήταν ο πιο δημοφιλής Έλληνας και υποκλεινόντουσαν και το φοβόντουσαν όλοι στον δρόμο, ακριβώς στο πλαίσιο της σάτυρας έκανε ακριβώς το ίδιο. Και επειδή τον άκουσα πριν μία μέρα, πριν μία εβδομάδα περίπου, να μιλήσει. Το Αλτσαντήρι επιστρέφει, τρία επεισόδια λέει, στο Μέγκα, λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Μιλάει για κατηνίστηκα πρωινά και έμπλεξε και εμένα. Κάτι τέτοιο, δεν το άκουσα ακριβώς, αλλά κάπως έτσι το είπε. Ότι κάνουμε τηλεκατηνισμό, κάτι δεν ξέρω πώς το είπε. Θέλω να πω το εξής. Βγαίνει εδώ, όπως είπες και εσύ, και μιλάει για ένα ερωτικό τρίγωνο. Δεν είναι τρίγωνο. Ήταν ένας άνθρωπος με μια γυναίκα και πήγε με μια άλλη. Δικαίωμά του. Και στο πλαίσιο αυτό, για να πουλήσουμε και με ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον, γυρίζει και κρίνει αν η κυρία Καινούριου είναι έξυπνη ή χαζή. Αυτό είναι το θέμα. Για μένα το θέμα δεν είναι αν ο κύριος Τσαγκρίδης τα είχε με την κυρία Καινούριου. Η κυρία Καινούριου γνώρισε τον κύριο Τσαγκρίδη στην κυρία Μπάρκα και στην πορεία η κυρία Μπάρκα ερωτεύτηκε η ίδια και έχει τώρα σχέση με τον κύριο Τσαγκρίδη. Αυτό παρότι είναι περίεργο μπορεί να συμβεί και συνέβη. Και άσε να το βιώσουν οι πρωταγωνιστές. Για μένα αυτό δεν είναι το περίεργο. Για μένα το περίεργο είναι που ένας άνθρωπος που κρατάει τη σημαία της πολιτικής ορθότητος βγαίνει και με αφορμή ένα ερωτικό γαϊτανάκι, δεν ξέρω εγώ πώς θα το πω, δικαίωμα των ανθρώπων είναι, βγαίνει και κάνει σχόλιο περί χαζομάρας ή εξυπνάδας της μίας κυρίας. Για μένα, άσε με να τελειώσω. Για μένα αυτό, αν είναι τηλεκατηνίστηκα τα πρωινά, αυτό αφήνω τον κόσμο να κρίνει ότι είναι. Αυτό είναι ντροπή. Και έτσι λειτουργούσε πάντα ο κύριος Λαζόπουλος. Απλώς ξέρετε τι γινότανε. Τότε τον φοβόσασταν όλοι. Εγώ ποτέ δεν το φοβήθηκα. Και γελάγαμε και όλοι. Τότε τον φοβόσαστε όλοι. Και γελάγατε όλοι. Τότε που κοροϊδεύε χιδέα τη Μιμή Ντενίση, ξεπερνώντας το όριο της σάτυρας, λέγοντας ότι το τρένο παίζει καλύτερα από αυτήν, λέγοντας την ηλίθεια, καζί και άλλα πράγματα, ατάλλαντη, και μετά την έπαιρνε τηλέφωνο για να κάνουν επιχείρηση μαζί, γιατί κάποια πράγματα κάτι λένε και τους ανθρώπους. Λοιπόν, τότε δεν μίλαγε κανείς. Μόκο. Έτσι, τώρα, ξαφνικά που δεν είναι στα πάνω το κύριο Λαζόπουλος, που δεν έχει τεράστιες τηλεθεάσεις και δεν έχει μεγάλη ανταπόκριση ο λόγος του στον κόσμο, τώρα βγαίνει και τα λέει και κάνει τα ίδια ολισθήματα, απλώς τώρα μπορούμε κάποια να τα λέμε. Σας άρεσε εσάς που υπενήχθηκε ότι η κυρία Καινούριου δεν είναι ξυπνή και με σκέτς, αν έχει μυαλό, στενόμυαλη. Ή στο πλαίσιο της σάτυρας μπορούμε να προσβάλλουμε. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει τώρα. Να λέμε την αλήθεια. Θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα. Το σχόλιο περί μυαλού, τέτοιο, θα μπορούσε να το αποφύγει. Άλλου ανθρώπου. Καλά και όρος υστερικο-εγωιστικός. Τουλάχιστον ακραίος μπορεί να χαρακτηριστεί. Το μέγεθος του μυαλού κάποιου δεν μπορεί να το κρίνει οποιοδήποτε και είναι πραγματικά λάθος. Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως που νόμιζα ότι πάω να σε διακόψω. Αυτά και με τον Λιάγκας. Δεν ξέρω στην εκπομπή που κάνει στο YouTube ο Λάκης, τα σχόλια είναι ελεύθερα. Μπορεί να σχολιάζει ο κόσμος. Δεν ξέρω πώς έχετε αντιδράσει.
αν είστε θετικά ή αρνητικά με την άποψή του. Ό,τι νεότερο έχουμε, επιστρέφουμε και το απόγευμα και τη νύχτα με αυτή τη βροχερή ημέρα τουλάχιστον για εδώ Αθήνα.